μας ο Νικολόπουλος ο Γρηγόρης, από τα βασικά στελέχη του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια, με υψηλή απόδοση τον τελευταίο καιρό. Δύο λόγια για το παιχνίδι, Γρηγόρη. Πώς το είδες? Το παιχνίδι σήμερα ήταν λίγο αφύρωτο. Είχαμε βγει εκτός ρυθμού, μας παρέσει η άλλη ομάδα στο ρυθμό της λίγο. Ανεβάσαμε ψηλά την άμυνα γι' αυτό, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας λίγο πίσω την άμυνα, πρέσαμε, κλέψαμε μπάλες και φύγαμε μπροστά και φύγαμε. Αναμενόμενο. Είστε μια ομάδα που τρέχει πολύ και κουράζεται τον αντίπαλο. Ναι, ναι. Τώρα, επόμενη αγωνιστική παίζεται στην Νάουσα με το Ζαφυράκι. Μια πολύ ισχυρή ομάδα και μια πολύ ισχυρή έδρα. Πώς το βλέπεις? Απλά θα προπονηθούμε καλά την εβδομάδα αυτή, συγκεντρωμένα. Ναι. Και όπως παίξαμε και τα προηγούμενα μάτς, τα ντέρμπι, θα παίξουμε και αυτό. Σκληρά και δυνατά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Γρηγόρη. Κοντά μας έχουμε τον βοηθό προπονητή, τον Σωτήρη τον Παπαδόπουλο. Μετά την νίκη της Αλεξάνδρειας απέναντι στην αξιόμαχη ομάδα της Κίδρας, πώς είδες το παιχνίδι, Σωτήρη? Καλησπέρα καταρχήν. Εμείς σήμερα σε ένα ισοπολίτευμα δεν είμαστε τόσο καλοί. Είμαστε λίγο κουρασμένοι από το προηγούμενο παιχνίδι. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Ιούνιο. Το δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι, παίξαμε καλύτερη άμυνα και κάτι έτσι λίγο αποτέλεσμα. Η ομάδα για να ξεκολλήσει από το πόντο-πόντο που πήγαινε χρειάστηκε να περάσουν περίπου ένα ημίχρονο και κάτι. Υπάρχει κάποια κούραση στην ομάδα, διακρίνεις κάποια κούραση? Αυτό που είπα, προερχόμασταν από μια δύσκολη νίκη, ένα δύσκολο ημίχρονο. Είναι κουρασμένη λίγο η ομάδα, θέλει λίγο να χαλαρώσει. Ναι. Και αυτό που σε προσπαθούμε δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Πώς βλέπεις την κούρσα του πρωταθλητισμού? Είναι ικανή η Αλεξάνδρεια για την πρωτιά? Είμαστε πάρα πολύ ικανοί, δουλεύουμε καθημερινά. Τα παιχνίδια του καθένα το βλέπουμε ξεχωριστά. Είμαστε σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή. Έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα για να τελειώσουμε τον πρώτο γύρο. Ναι. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ και υποσχόμαστε να είμαστε συνέχεια δίπλα σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ένα. Κοντά μου έχω το γκάρτ του Σκεδραϊκού, τον Κιμπάρη τον Τρίφωνα. Το Τιμπάρι, το Τρίφωνα, συγγνώμη. Πώς είδες το μάτς σήμερα, Τρίφωνα, ένα σχόλιο? Το μάτς άρχισε πολύ καλά στο πρώτο μήχρονο. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μήχρονο, κάναμε πολλά λάθη. Ξέφυγε το σκορ. Κάναμε μια καλή προσπάθεια, συνεχίζουμε. Είχαμε απώλειες. Πώς είδες την ομάδα της Αλεξάνδρειας? Την περίμενες τόσο δυνατή? Από ό,τι έχουν προχωρηθεί πορεύεται ήδη στο πρωτάθλημα. Ναι. Έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Ναι. Και πιστεύω ότι θα είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσει την άνοδο. Γνωρίζουμε ότι είναι στη δεύτερη θέση. Ο στόχος της ομάδας σας ποιος είναι? Ο στόχος της ομάδας, ξεκινήσαμε καλά το πρωτάθλημα. Στη συνέχεια κάναμε κάποιες απρόσμενες ήττες. Ο στόχος είναι παραμονή. Να πλασταριστούμε αν μπορούμε στα play-off. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιστροφή. Είμαστε καλά. Στο καλό.